Φίλες και φίλοι χαίρετε, με βλέπετε με το στόμα κρεμασμένο στο εξώφυλλο του βίντεο, γιατί έχει κάτι να έχει κάτι να τι διαβάζω η γυναίκα και τη βίωση και η γυναίκα που μας έστειλε το email και τι βιώνουν και άλλοι άνθρωποι γύρω από αυτή την ναρκισίνα, όπως έτσι πολύ πετυχημένα έχει περιγράψει στα ελληνικά την ναρκισίστρια για την οποία θα μας μιλήσει. Καλησπέρα, Θέκλα, είμαι αγαπημένη. Καλησπέρα, καλή μου. Είναι μια κυρία που έτυχε να γνωρίσω και προσωπικά. Και είναι ε, η κυρία αυτή που γράφει. Τη λέω κυρία, όχι γιατί είναι μεγάλη ή ε, μεγαλύτερη από εμένα, είναι λίγο μεγαλύτερη από εμένα. Τη λέω κυρία γιατί είναι όντω ένα πολύ αξιοπρεπή, φροντιστικό, συναισθητικό και αγαπητικό άνθρωπο. Έτυχε να συναντήσω κάποιε φορέ. Είμαι θυμωμένη, εξοργισμένη με μια από τις κοπέλες που έχω στο μαγαζί. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι, βεβαίω και σε θυμάμαι. Ξεκίνησα να έχω δική μου επιχείρηση από το 1990, δηλαδή για 33 χρόνια τώρα, είσαι επιχειρηματία. Έχει, ένα ενό είδου επιχείρηση, στην οποία έχει γυναίκε υπαλλήλου. Από τότε έχουν περάσει πολλά παιδιά από τα εκάστοτε μαγαζιά. <coughs> μπορεί να έχει και άντρε, δεν ξέρω. Μ, μπορεί, ναι. Όλα τα αγαπάω. Όλα. Είναι παιδιά μου κατά μία έννοια. Την πιστεύω. Την πιστεύω ότι συνδέεται ε, με ενσυναίσθηση τόσο πολύ με τους εργαζομένους της και τις εργαζόμενες της. Έχω επαφές σχεδόν με τα περισσότερα από αυτά. Τα προσέχω, προσπαθώ να τα αμείβω όσο καλύτερα μπορώ. Συζητάμε αρκετά πράγματα για τη ζωή, τις ζωές μα τους ανθρώπους, όταν δεν έχουμε πολλή δουλειά. Το κορίτσι που στάθηκε αφορμή για αυτό το mail δούλευε κοντά μου τέσσερα χρόνια. Πάντοτε τη έλεγα ότι είναι καλή ιδέα να τελειώσει πια με τη σχολή, να πάρει το πτυχίο τη που είχα μαζευτεί 30 μαθήματα και δεν πήγαινε να τελειώσει. Πόνταρε στην ομορφιά τη και στο σεξ απειλ τη. Αυτό που ήθελε πάντα ήταν να βρει κάποιον να κολλήσει επάνω του, να περνάει καλά, να τη πληρώνει τα απίστευτα πολλά ρούχα που αγόραζε και τελευταίος κατάλαβα πως το μεγαλύτερο της όνειρο ήταν να περπατήσει και αυτή καμαρωτά-καμαρωτά στον πεζόδρομο με το μωρό που θα έκανε σε ένα βέβαια σούπερ wow καρότσι. Άρα τελευταίος έχεις καταλάβει ότι αυτή η κοπέλα έχει τέτοια όνειρα. Όνειρα να επιτύχει οικονομικά και κοινωνικά και να, να τη δουν οι άλλοι και να τη ζηλέψουν. Αυτό. Ως εκεί έφταναν οι φιλοδοξίες της. Πάντα προσπαθούσε να κάνει τα λιγότερα στη δουλειά, διεκδικούσε να παίρνει όσα η καλύτερη μου υπάλληλο, κοίταζε να βγαίνει με την παρέτηση και να περνάει φίνα. Κατάλαβα με τον καιρό πως ήθελε να τα έχει καλά με τους πάντες και όλοι να έχουν καλή γνώμη για αυτήν και όλους τους έπαιζε στα δάχτυλα. Πονηρή και χειριστική. Προφανώς έπαιζε και σε ένα στα δάχτυλα, φιλενάδα. Πριν μια εβδομάδα μου ανακοίνωσε ότι ο φίλος της ένα παιδί με επιχείρηση που του μεταβιβάστηκε από τον πατέρα του, αγόρασε μια επιχείρηση με ρούχα που πουλιόταν στην περιοχή και ότι θα φύγει από μένα για να δουλέψει για εκείνον. Αρχή σεζόν. Που εγώ την κρατούσα full time τους χειμώνε, μόνο και μόνο για να μην ψάχνω υπάλληλο. Δηλαδή, ενώ το χειμώνα δεν υπήρχε πολλή δουλειά, την κρατούσε με πλήρε ωράριο, την πλήρωνε κανονικά, δηλαδή ενώ θα μπορούσε να τη πει να έρχεται μερικό, να έρχεται part-time στη δουλειά ούτω ώστε να μην έχει κάποιο κίνητρο αρχή τη σεζόν τη καλοκαιρινή να φύγει. Στην παρατήρηση μου ότι έπρεπε να μου το είχε πει πιο νωρί, μου απάντησε. Μα σα το είπα. Δεν σα το είπα. Μια μέρα πριν, παιδί μου, μου το λε, τη απάντησα. Μου είπε τότε ότι ο φίλο τη το αγόρασε για εκείνη, ότι είναι δικό τη το μαγαζί και τα πρώτα, πέ πρώτα πέντε χρόνια θα είναι στο όνομα εκείνου και μετά θα τις το μεταβιβάσει. Τέτοιε μπλε που λες και εσύ και λιλά και ροζ και φούξια, μη σου πω και πορτοκαλί. Εκείνο που με πήραξε είναι ότι καβάλισε αυτόματα το καλάμι. Μου είπε, έχω να, να σας ανακοινώσω κάτι που σας αφορά και μου είπε ότι θα σταματήσει. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη και όταν της είπα πως οφείλει τουλάχιστον μια συγγνώμη, μου είπε πώ δεν καταλαβαίνει γιατί. Ε, Πού να καταλάβει ο Νάρκησος γιατί πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πού να καταλάβει. Δεν έχει ε, ενσυναισθητικέ ιδιότητες ούτε φιλότιμο. Δηλαδή η αγνομοσύνη στο έπακρο. Και εγώ με αυτήν την κοπέλα συνεργαζόμουνα. Την άμυβα με το παραπάνω. Και ποτέ δεν κατάλαβα πόσο εμένα και όλους τη ζωή της τους χειριζόταν. Ding, 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 ding. Είσαι η δική σου, γιατί δεν μας γράφουν οι άλλοι στη ζωή της που χειριζόταν, μας γράφεις εσύ. Ding. Και στην εργασία μας μπορεί να φανεί συνεξάρτηση εξάρτηση. Ding. Έδειχνε ένα χαμογελαστό πρόσωπο, αλλά το μυαλό της έκανε μόνο ακριβείς υπολογισμούς προς το δικό της συμφέρον. Νιώθω ένα βλάκα και μισό. Να μην νιώθει ούτε βλάκα ούτε μισή. Ούτε ένα βλάκα και μισό, ούτε ένα ολόκληρο, ούτε μισό βλάκα. Είσαι άνθρωπο, είσαι άνθρωπο, έχει καλοήθεια και όπω έχουμε πει πρόσφατα, φαίνεται από τι καινούργιε μελέτε σε σχέση με το ζήτημα του ναρκισμού. Ότι θύματα των ναρκισιστών και θύματα μια ναρκισίνα, όπω σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι και άνθρωποι με πολύ καλές προθέσει, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε αγαπητικά και ε, καλοσυνά τα περιβάλλοντα. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι κακοποιημένο για να πέσει θύμα του σου, Μπορεί να είσαι και πολύ καλόβολο και να πιστεύει στο καλό στου ανθρώπου. Όσο για το παιδί που έχει σχέση, είμαι σίγουρη πως δεν τον αγαπάει. Νομίζω θα, συμφωνήσω, θα συμφωνήσω μαζί σου. Θα συμφωνούσα μαζί σου. Είναι το μέσον να πραγματοποιήσει ό,τι ονειρεύεται. Αύριο θα καταθέσω στο λογαριασμό τη το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδεία, αλλά πόσο μα πόσο θέλω να τη πω πόσο απαράδεκτη είναι. Νομίζω θα σιωπήσω. Εμένα η γνώμη μου είναι να τη το πει. Σου κατέθεσα τα δώρα, εγώ είμαι εντάξει με τις υποχρεώσεις μου, αλλά εσύ δεν είσαι εντάξει με τις υποχρεώσεις σου, γιατί δεν αγοράστηκε το μαγαζί με τα ρούχα από τη μια μέρα στην άλλη, σημαίνει έχει καιρό που το ξέρεις, έχει καιρό που το προγραμματίζεις να φύγεις, αλλά έμεινε επίτηδες μέχρι την αρχή της σεζόν για να μην χάσεις τα χρήματα που εγώ το ζώων σε πλήρω να μην τυχόν και σε χάσω, και τώρα μου τη φέρνεις τελευταία στιγμή και με αφήνεις και ξεκρέμαστη. Θυμώνω που πήγανε στο βρόντο ό,τι τους έλεγα. Για αυτήν έχουν πάει στο βρόντο, δεν συμμετέχει έχουν πάει και για τους υπόλοιπε. Να σπουδάσετε, να διαβάζετε, να είστε αυτοδύναμες, να στηρίζεστε στα πόδια σας. Μπενάκης Βγενάκης. Αυτά και άλλα πολλά θέκλα έκλαμ. Σε ευχαριστώ πολύ για τον κόπο να το διαβάσεις. Σε αγαπώ και σε χτιμώ βαθύτατα. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι αμοιβαία τα συστήματα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτό ότι είσαι γιατί απλόχερα μας δίνεις καθημερινά. Να προσθέσω θα ήθελα και κάτι ακόμα. Τέσσερα χρόνια δούλευε σε μένα η συγκεκριμένη κοπέλα. Του χειμώνε δεν έχει τόση δουλειά όσο τα καλοκαίρια. Θα μπορούσα να τη κάνω part-time πρόγραμμα. Ποτέ δεν το έκανα γιατί σκεφτόμουν πώ θα ζήσει. Όταν μου ανακοίνωσε τέλο πάντων ότι θα δουλέψει για το φίλο τη, αλλά το μαγαζί είναι δικό τη και ότι θα τη το γράψει στο όνομά τη, σε πέντε χρόνια σου είχε πει, Τη είπα ότι το πιο πιθανόν είναι να μην γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, θα θα στο γράψει ποτέ το μαγαζί. Μεταξύ μα δεν μου έπεφτε λόγο, να λε, είναι και εσύ σκασμένη, ανάγκη να πει κάτι. Και ενώ ξέρουμε και εγώ και άλλη κοπέλα από τα λεγόμενα τη ότι αυτό το παιδί ήταν πάντα χλιαρό απέναντί τη, γύρισε και μου είπε: Δεν σα επιτρέπω να πείτε οτιδήποτε γι' αυτόν, τον τάδε. Από τη μία στιγμή στην άλλη. Σαν να απέκτησε οντότητα, σαν να καβάλισε το καλάμι ξαφνικά. Κοίταξε, ε, κακό τη είπε, Αμφιβάλλω, θα σου το γράψει. Γιατί ο κακό τη υπόθεση δεν είναι αυτό. Ο κακό τη υπόθεση είναι αυτή, έπρεπε να τη πει, ή έχει μία συμπεριφορά εξαιρετικά συμφεροντολογική. Έχω μείνει παγωτό από το πόσο συμφεροντολόγα είσαι και πόσο δεν σε νοιάζει καθόλου για το πρόβλημα που δημιουργεί. Αυτό έπρεπε να τη πει. Όχι, δεν θα σου το γράψει. Η καταγωγή τη κοπέλα είναι από μια χώρα, λέει τη χώρα. Για μένα δεν λέει κάτι αυτό. Μια κακόβουλη γειτόνισσα είχα μάθει πως, είπε, πως, είχε πει τι έχει μάθει η τάδε, δηλαδή το όνομά της και μαζεύει όλες τις κοπέλες από αυτή τη χώρα. Θύμωσα πολύ που το άκουσα. Και συμφωνώ μαζί σου ότι δεν έχει σχέση η καταγωγή. Ε, ναρκισίνες υπάρχουν από όλες τις χώρες και από όλες τις εθνότητες. Όταν συνέβη αυτό, μια φίλη μου μου είπε πως δεν εκπλήσεται με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Άρα εσύ αγάπη μου δεν έχεις καλό αισθητήριο και πρέπει να καλλιεργήσεις ακόμη περισσότερο το αισθητήριο σου για να εντοπίζεις τον ναρκισισμό, την τοξικότητα, την αγένεια, την αλαζονία και τη δικαιωματικότητα. Πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μετέρχονται όλων των μέσων να πετύχουν στόχους και σκοπούς? Ακριβώς γι' αυτό, επειδή είναι εναρκησιστές ή επειδή είναι εναρκησίστρια, επειδή είναι εναρκησίνα, γι' αυτό. Τι, να γίνω και ρατσίστρια στο τέλος. Όχι, δεν θα τη κάνεις τη χάρη να γίνεις εσύ ρατσίστρια. Και δεν σημαίνει ότι επειδή ένας άνθρωπος που έρχεται από μια συγκεκριμένη χώρα είναι εναρκησιστής, είναι εναρκησίστρια, ότι όλοι οι άνθρωποι από εκείνη τη χώρα είναι έτσι. Λοιπόν, τη έγραψα, τις έγραψα α, ότι γιατί είχε καιρό που μου το είχε στείλει. Ε, τη έγραψα θα το κάνω βίντεο και μου λέει γεια σου Θέκλα μα δεν πειράζει που το είδες τώρα λίμον απλά σκέφτηκα πω πω μα είσαι μάλλον υπερβολική και συναισθηματική και συνεξαρτόμενη ακόμα και με τους υπαλλήλου. ναι συνεξαρτόμενη με τους υπαλλήλου, ναι ναι έχουμε χτυπήσει τον καμπάνα έχει χτυπήσει ήδη αυτή η καμπάνα αν αυτό σε... θα σε κάνει να νιώσει καλύτερα και εγώ όσε φορέ έτυχε να εργοδοτήσω πρόσωπα, έτσι λειτουργούσα. Θα ήθελα πολύ να το, κάνε, να το έκανες βίντεο. Δύσκολα βρίσκω τη στι... υπαλλήλους εδώ πέρα. Ευτυχώς όμως βρήκα μια κοπέλα μετά από λίγες ημέρες. Χαίρομαι για σένα. Μέσα σε ένα κατάστημα, σαν να μην μπορώ να έχω σε απόσταση τους υπαλλήλους. Ορκίστηκα από εδώ και στο εξή, να μην λέω πολλά, να κρατάω μια απόσταση ασφαλεία. Όχι, δεν θα κάνει αυτό. αυτό. Δεν θα κάνει αυτό. Δεν θα γίνει κάποιο άλλο να μείνει ο εαυτό σου. Απλώ θα κάνει πολύ καλή αξιολόγηση, πολύ προσεκτική αξιολόγηση των ανθρώπων που προσλαμβάνει. Ειλικρινά σε θαυμάζω για τη δύναμη σου, την ειλικρινία σου, την αγάπη σου για τους ανθρώπους, τη δοτικότητα σου. Θε αγάπη μου, με συγκινείς. Μέσα από την καρδιά μου, όλα τα καλά και τα υπέροχα σε σένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η κυρία αυτή που έγραψε το email, σας είπα ότι έχει τυχή να τη γνωρίζω. Είναι μια κυρία η οποία έχει μια εξαιρετικά ευγενική ψυχή. Και τη έχει τύχει και στο παρελθόν ναρκιστική κακοποίηση από σύντροφο, κάπω έτσι τη γνώρισα, σε σχέση με την ιστορία τη εκείνη, την παλιά. Είναι φυσιολογικό ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ενσυνασθητικό, ο οποίο συμπονεί του άλλου, ο οποίο έχει αγάπη μέσα του και δοτικότητα. Είναι φυσιολογικό να πέφτει συχνά πάνω σε ναρκιστέ. Το πρώτο. Το δεύτερο. Αν έχει ήδη έναν αρκισιστή στη ζωή σου, ανοίγει την, την, πόρτα για να έρθουν και άλλοι. Ε, οπότε η γνώμη μου είναι ότι αν έχουμε στη ζωή μας τέτοια πρόσωπα πρέπει να το πάρουμε πολύ στα σοβαρά μόλις αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί ναρκισιστού ή περί ναρκισίνα στην παρούσα περίπτωση μου άρεσε η λέξη ναρκισίνα, ναρκισίνα. Όπω λέει ο είναι ε, όταν αντιληφθούμε ότι πρόκειται περί του, κάνουμε ένα ξεκάθαρο ξεμπρόστιασμα. Όχι με κακίε του στυλ, να δει που δεν θα στο γράψει το μαγαζί ο φίλο σου. Δεν έχει νόημα αυτό να πέσουμε στο επίπεδο του. Καταλαβαίνω γιατί το είπε. Είναι ανθρώπινο. It's only human. Είναι απλώ ανθρώπινο να τσαντιστεί και να πει κάτι. Το οποίο μπορεί να ισχύσει. Μπορεί και να μην ισχύσει όμω, γιατί όπω είσαι εσύ θύμα τη, προφανώ ίσω και ο σύντροφο τη να είναι θύμα τη. Λοιπόν, όταν αντιληφθούμε ότι αυτό ο άνθρωπο που είχαμε στη ζωή μα, αυτό ο άνθρωπο που εμπιστευτήκαμε, αυτό ο άνθρωπο που συμβουλέψαμε, αυτό ο άνθρωπο που προστατέψαμε, μα πλήρωσε με το νόμισμα τη αχαριστία και μα απέδειξε την αρκισιστική χρειά του και τον αρκισιστικό του χαρακτήρα του του στυλ της προσωπικότητάς του, πρέπει να το πούμε. Call it out. Το ξεμπροστιάσουμε. Λυπάμαι γιατί τόσο καιρό δεν είχα καταλάβει ότι είσαι μία εκμεταλλεύτρια. Ότι είσαι μία υποκρίτρια, ότι είσαι μία ναυκισίνα. Να το πεις. Ξεκάθαρα. Τώρα το καταλαβαίνω ότι είσαι όλα αυτά. Λυπάμαι που δεν το είχα καταλάβει νωρίτερα, θα είμαι πολύ προσεκτική από εδώ και πέρα, αν συναντήσω ανθρώπους με παρόμοιο στυλ προσωπικότητας με το δικό σου, να μην τους βάζω στο μαγαζί μου, στη ζωή μου, στην καρδιά μου, στη ψυχή μου. Αυτό. Και να τους αποκόβεις πλήρως. Ούτε απειλές, φυσικά δεν έχεις πει απειλές, ούτε οτιδήποτε. Name it. Ονόμασέ το. Ονόμασέ την, πε τη, είσαι μια Ναρκισίνα. Πολύ λυπάμαι. Δεν το είχα καταλάβει. Τώρα είναι ξεκάθαρο με αυτά που λες και κάνεις σήμερα ότι είσαι μια αρχισίνα. Ότι είσαι ένας άνθρωπος σύμφεροντολόγος, η οποία δεν με σκέφτηκε σε μένα καθόλου, ενώ εγώ σε σκέφτηκα με το να σε κρατάω στη δουλειά full time το χειμώνα προκειμένου να μην χάσει το εισόδημά σου. Σε σκέφτηκα με το να σου δώσω μητρικέ συμβουλές για το να κοιτάξει τι σπουδέ σου να τι ολοκληρώσει, με το να σου πω συμβουλέ που λέω και στην κόρη μου να είσαι ανεξάρτητη, να στέκει στα δικά σου πόδια και ούτω καθεξή. Αλλά εσύ μου συμπεριφέρθηκε σαν να ήμουν ένα αντικείμενο προ χρήση και όχι ένα άνθρωπο. Εγώ συνδέθηκα μαζί σου ανθρώπινα και εσύ συνδέθηκε μαζί μου συμφεροντολογικά. Και θέλω να ξέρεις ότι σε είδα τώρα. Σε είδα ξεκάθαρα ποια είσαι. Να πας στο καλό και καλή επιτυχία σου ευχόμαι. Αυτό. Και καμία επαφή πλέον. Καμία επαφή. Και όταν θα καμαρώνει στον πεζόδρομο με το ακριβό καρότσι το «ουάου» και το παιδί και τον άντρα, εσύ που είχες καμαρώσει παλιότερα σε παρόμοιο πεζόδρομο ή ακόμη και στον ίδιο, θα ξέρεις ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και ότι αυτά που οι άνθρωποι θεωρούν ως επιτυχία αυτά που οι ληστέ άνθρωποι, οι ματεριαλιστέ άνθρωποι, οι επιφανειακοί άνθρωποι και οι είναι, είναι οι ληστέ, και επιφανειακοί, ότι αυτά που αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η συνομοταξία ανθρώπων θεωρούν σημαντικά και θεωρούν ευτυχία, δεν είναι ευτυχία. Γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρήσο. Και ακόμα και αν έχεις ένα μαγαζί στο όνομά σου, ακόμα και αν είσαι παντρεμένη, ακόμη και αν έχεις παιδί, ακόμη και αν έχεις ακριβά gadgets για το παιδί, ακόμη και αν είσαι μια σεξουάλα και μισή και σε βλέπουν στο δρόμο και λένε wow τι σούπερ γκόμενε είναι αυτοί, ή, σε ζηλεύουν, ή σε φθονούν οι άλλες γυναίκες, εσένα η ψυχή σου δεν θα γεμίσει με τα υλικά αγαθά, παρόλο που νομίζεις ότι έτσι θα γεμίσει το ξέρει εσύ, Φιλενάδα, που γράφει την επιστολή και το ξέρουν και οι άνθρωποι εδώ στη ψυχοεκπαιδευτική μα κοινότητα ότι η ουσιαστική ευτυχία δεν βρίσκεται στην επίτευξη κοινωνικών, ηλιστικών και εξωτερικών στόχων, αλλά στην ηρεμία της ψυχής, στην καθαρότητα της ψυχής, στην καθαρότητα του κήπου μας από τα ζυζάνια. Άρα βγάζουμε τα ζυζάνια από τον κήπο μας, διώχνουμε τους νάρκισους από τη ζωή μας και καλλιεργούμε τον εαυτό μας μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας. Αγωνιστικούς χαιρετισμού! Παντού. Προσοχή, ναι, εννοείται ότι υπάρχουν και γυναίκες να Οι λεγόμενες να